Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι 5 και 13 ακριβώς, είναι η δεύτερη ματιά ακριβώς και θα επιχειρήσουμε τώρα να λύσουμε τα μυστήρια της Νοβάρτης. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, μπερδεύομαι ότι είναι Δευτέρα σήμερα. Λοιπόν, την παραμονή της πρωτοχρονιάς είχαμε, όπως πιθανότατα θα έχετε μάθει, τη σύλληψη ενός ανθρώπου κλειδί. Ετοιμαζόταν να φύγει για τη Μαδρίτη. Ήταν προστατευόμενος μάρτυρας και τώρα πια θεωρείται κατηγορούμενος. Άνθρωπος κλειδί, σύμβουλος υπουργών, άνθρωπος που φέρεται να έχει δώσει αρκετά στοιχεία, όχι όμως τόσα μάλλον, που να το δικαιολογούν ως προστατευόμενο μάρτυρα. Τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό το κουβάρι, θα μας το εξηγήσει νομίζω ο πιο κατάλληλος άνθρωπος, που είναι ο κύριος Παύλος Σαράκης. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά, κύριε Καλή Σαράκη. Καλή χρονιά με υγεία. Με υγεία κυρίως για όλους. Και είπα ότι είστε ένας άνθρωπος ο πιο κατάλληλος να μας τα λύσει αυτά τα μυστήρια, κύριε Σαράκη, διότι είστε ο δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων των Αμερικανικών αρχών, και δεν το τονίζω τυχαία. Των ανθρώπων οι οποίοι προσέφηκαν στην αμερικανική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας τις αθέμητες πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας Νοβάρτης στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ο συγκεκριμένος κύριος, λοιπόν, ήταν προστατευόμενος και από τις αμερικανικές αρχές, κύριε Σαράκη? Όχι. Όχι. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν. Θα πρέπει να γνωρίζουμε το εξής, ότι οι τρεις μάρτυρες, οι προστατευόμενοι μάρτυρες, οι καταγγέλλοντες, εκείνοι που αποτέλεσαν την αφορμή για την έρευνα των Αμερικανικών αρχών, βρίσκονται υπό την προστασία της αμερικανικής δικαιοσύνης. Είναι εντελώς διαφορετικά πρόσωπα από τα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στην ελληνική έρευνα. Κατά συνέπεια, το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο συνελήφθη δεν έχει ουδεμία σχέση με την αμερικανική έρευνα, στο επίπεδο ότι στηρίζεται η αμερικανική έρευνα στις πληροφορίες που εισφέρει ο συγκεκριμένος. Είχε μπει στις ευεργετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου στην ελληνική έρευνα. Άρα οι ελληνικές αρχές τον ενέταξαν στην κατηγορία των προστατευόμενων μαρτύρων. Σωστά, το αντελήφθη. Σωστά, ναι, σωστά. Ναι. Τι άλλο γνωρίζουμε? Θα πρέπει όμως, θέλω να διαβάσω, κυρία Κρυμπαπούλου, ακριβώς το άρθρο, το οποίο στον κώδικα ποινικής δικονομίας περιγράφεται ποιος είναι εκείνος που μπορεί με απόφαση της εισαγγελίας να είναι μάρτυρας του δημοσίου συμφέροντος. Ναι. Εκείνος λέει, χωρίς να εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο εις εν λόγω πράξης και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος, συμβάλλει ουσιωδώς με τις πληροφορίες που παρέχει στις διοκτικές αρχές στην αποκάλυψη και δίωξή τους. Δηλαδή, ο κύριος Μανιαδάκης φαντάζομαι ότι έκρινε ωφέλιμο ότι θα πρέπει να εισφέρει στην ελληνική έρευνα, η οποία έχει ως αντικείμενο τις αθέμητες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Ήταν ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε ένα ευαίσθητο σημείο, τόσο ως κοσμήτωρας καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ενός κρατικού φορέα που συμβάλλει στην διαμόρφωση των πολιτικών στον χώρο της υγείας, αλλά και ως σύμβουλος, άτυπος σύμβουλος, εξουφίτσιος σύμβουλος των Υπουργών Υγείας, που είχαν την πολιτική ευθύνη για τον χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στο χώρο του φαρμάκου. Και για την τιμή των φαρμάκων, δηλαδή, και για τις τιμές των φαρμάκων. Βεβαίως, και για την κοστολόγηση. Είναι ένα σκάνδαλο, είπαμε προηγούμενα, ευχηθήκαμε καλή χρονιά με υγεία. Είναι ένα σκάνδαλο που μας αφορά όλους, αφορά το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο της ελληνικής. Διότι ακριβώς όταν έχουμε πρακτικές, όταν πηγαίνουμε στον γιατρό και εκείνος μας χορηγεί ένα φάρμακο όχι για την θεραπεία της ασθένειάς μας, αλλά ακριβώς για να ενισχύσει την τσέπη του και για να ενισχύσει τα συμφέροντα μιας φαρμακοβιομηχανίας, όταν όλοι μας έχουμε την απέτηση να έχουμε φάρμακα τα οποία να είναι αξιόπιστα και έχουμε και την απέτηση τα φάρμακα αυτά να κοστίζουν όσο το δυνατόν φθηνότερα. Εσείς τι άλλο γνωρίζετε για τη συγκεκριμένη περίπτωση? Γνωρίζω λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος, ότι ο συγκεκριμένος, και εκεί είναι να δούμε τα κίνητρά του, οικειοθελώς, από τα τέλη του 2017 απευθύνθηκε στην ελληνική εισαγγελία. Και είμαι σίγουρος ότι γνώριζε το συγκεκριμένο άρθρο. Ότι δηλαδή θα έπρεπε για να λάβει το καθεστώς της προστασίας, τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, να εισφέρει ουσιωδώς στην αποκάλυψη του εγκλήματος και στη δίωξη των δραστών. Προσέξτε, οι προϋποθέσεις είναι αυστηρές. Στην αποκάλυψη και στην δίωξη. Στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Κατά τη γνώση σας. Κατά την
Έχω μελετήσει τη δικογραφία, mm-hmm. τουλάχιστον τη δικογραφία που έχει διαρρεύσει στον τύπο. Ναι. Από εκεί μπόρεσα να έχω γνώση αυτής της δικογραφίας όπως όλοι μας. Mm-hmm. Και διαπίστωσα ότι ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος με το όνομα Ιωάννης Αναστασίου, Γιάννης Αναστασίου, το μόνο το οποίο εισέφερε ήταν θεωρίες και ενδείξεις γενικές και αόριστες. Φαντάστηκα ότι στο στάδιο στο οποίο ελήφθησαν εκείνες οι καταθέσεις, επειδή ο ελληνικός νόμος λέει ότι όταν αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα, αμελητή η δικογραφία πρέπει να διαβιβαστεί στη Βουλή για τα περαιτέρω, θεώρησα ότι μετά την επιστροφή της θα ολοκληρώνονταν αυτή η διαδικασία. Ποια διαδικασία? Είναι βέβαιο ότι εκείνος ο οποίος προσφεύγει στην εισαγγελία και λέει ότι θέλει να υπαχθεί σε αυτό το καθεστώς, γίνεται μία συζήτηση, μία συνδιαλλαγή. Μία συνδιαλλαγή που την προβλέπει ο νόμος μεταξύ της ένομης τάξης και του προσώπου που θέλει να εισφέρει στην ανάκριση. Είμαι βέβαιος ότι θα τον ρώτησαν τι γνωρίζει. Ναι. Και είμαι βέβαιος ότι έδωσε τέτοιες απαντήσεις που κίνησε το ενδιαφέρον των εισαγγελικών αρχών και να προτείνουν μάλιστα ότι πράγματι ο συγκεκριμένος αξίζει να υπαχθεί στο καθεστώς προστασίας. Θα με ρωτήσετε και γιατί δεν κατέθεσε όλα εκείνα σε εκείνο το στάδιο? Ακριβώς. Γνωρίζω ότι είναι προτεραιότητα των εισαγγελικών αρχών να προστατεύουν την ταυτότητα. Και επειδή γνώριζαν ότι εκ του νόμου θα πρέπει η δικογραφία να διαβιβαστεί στη Βουλή, ότι ήθελα να τον προφυλάξω. Γι' αυτό και λέω ότι μετά την επιστροφή της θα έπρεπε να προχωρήσω συγκεκριμένος μάρτυρας σε λεπτομερείς καταθέσεις για την αποκάλυψη και για την δίωξη των δραστών. Γιατί άραγε να πάει ο συγκεκριμένος αυτοβούλος στην εισαγγελία και να ζητήσει να μπει ως προστατευόμενος μάρτυρας? Γιατί δεν μου αρέσει καθόλου, κυρία Κρυμποπούλου και κύριε Καψόγα, να ακούω ότι ο συγκεκριμένος ήθελε να διαφύγει επειδή εκβιαζόταν. Μα δεν είναι ένας μάρτυρας που κλήθηκε από τις εισαγγελικές αρχές. Ο ίδιος πήγε στις εισαγγελικές αρχές. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε καθεστώς προστασίας. Που σημαίνει είχε ασυλία, που σημαίνει ότι είχε όλα τα ευεργετήματα της ένομης τάξης που το παρήχε, αλλά όμως με αντάλλαγμα. Άρα τι έγινε, κύριε Σαράκη? Εσείς λέτε δεν σας αρέσει. Τι έγινε κατά την άποψή μου? Ναι. Εγώ, κοιτάξτε, επειδή ακριβώς αυτή η υπόθεση με ενδιαφέρει, ναι, και επειδή οι εντολείς μου είναι εκείνοι οι οποίοι ξεκίνησαν, ναι, αυτή την υπόθεση στην Αμερικανική δικαιοσύνη και στη συνέχεια η Ελληνική δικαιοσύνη ζήτησε με δικό της αίτημα, με επίσημο αίτημα, την συνδρομή των Αμερικανικών αρχών, η οποία έγινε αποδεκτή. Και υπάρχει αυτή η συνεργασία. Θεωρώ ότι κάποιοι βολεύτηκαν με αυτή την ασυλία. Ότι βολεύτηκαν κάποιοι, ναι, ότι δεν έλεγε περισσότερα. Αυτό ήθελα να τονίσω. Και θα σου το πω, κύριε Κρυμπόπουλο, γιατί το λέω. Ακριβώς από αυτό, ότι έδωσε γενικόλογες πληροφορίες. Μα κάποιοι πίσω από την ασυλία του συγκεκριμένου μάρτυρα, είναι η άποψή μου. Ναι. Και τη λέω γιατί σας είπα. Ότι την σχολιάζω με την αγωνία που έχω για την πορεία αυτής της υπόθεσης, διότι είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή που αφορά την υγεία, την διαφθορά στον χώρο της υγείας. Και αν θέλουμε να προοδεύσουμε σαν κοινωνία και σαν κράτος, πρέπει να στοιχηθούμε απέναντι στην διαφθορά, να την πολεμήσουμε και να την ξεριζώσουμε. Για τον ίδιο λόγο, γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας, κύριε Σαράκη, ότι υπάρχουν συστήματα τα οποία δεν θέλουν να προχωρήσει. Και μέσα στα συστήματα. Αυτή η έρευνα και η εξέλιξή της. Αυτό που λέτε έτσι και περιγράφετε σαν σύστημα και, και οι τηλεθεατές το αντιλαμβάνονται τι, τι εννοούμε, θα πρέπει στη μάχη εναντίον αυτού του συστήματος να στέκεται στο ύψος της και η δικαιοσύνη. Ναι. Θα περίμενα δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα η ελληνική εισαγγελία να ζητήσει, να προσδιορίσει το έγκλημα, ποιος το διέπραξε και να δώσει ο συγκεκριμένος μάρτυρας στοιχεία. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Όπως πληροφορούμε από τον τύπο, μόλις την προηγούμενη Παρασκευή κλήθηκε και του ζήτησαν να γίνει συγκεκριμένος. Mm. Πότε? Την παραμονή της διαφυγής του. Μάλιστα. Η διαφυγή του οργανώθηκε την Παρασκευή ή την οργάνωνε εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα? Ναι. Διότι η μετακίνησή του, η μετεγκατάστασή του στο εξωτερικό δεν ήταν απόφαση που ελήφθη, εξ όσων γνωρίζω, τα τελευταία 24 ώρα μετά την κλήτευσή του στην εισαγγελία της διαφθοράς. Την προετοίμασε. Γιατί την προετοίμασε? Οι πληροφορίες μου λένε, να προσθέσω ένα σημείο, ένα στοιχείο στο σημείο αυτό και πείτε μου αν είναι έτσι, γιατί πληροφορίες είναι όλα, ότι ήταν έτοιμα, ας το πούμε απλά, τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα με την οικοσκευή. Δηλαδή ο άνθρωπος ετοιμαζόταν οικογενειακός να φύγει
από την Ελλάδα, αλλά Χριστοφοράκο. Έτσι. Έτσι είναι. Και θα ήταν ένα πλήγμα για το κύρος της ελληνικής δικαιοσύνης. Και για το μπλοκάρισμα της έρευνας. Και για το κύρος του κράτους. Και φυσικά θα ήταν, όπως πολύ σωστά το λέτε, θα ήταν ένα πλήγμα για την έρευνα. Γιατί πίσω από τη δική του ασυλία, εγώ τολμώ να πω, στοιχήθηκαν και οι υπόλοιποι οι οποίοι γνώριζαν για το έγκλημα. Πίσω από τον συγκεκριμένο, δίπλα από τον συγκεκριμένο, έλαβαν ουσιαστικά ασυλία και εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν στις αθέμητες πρακτικές. Κάποιοι βολευόνταν με τον συγκεκριμένο προστατευόμενο. Γιατί την έλαβαν αυτή την ασυλία, κύριε Σαράκη? Εξηγήστε το μας λίγο αυτό. Γιατί την έλαβαν την ασυλία? Πώς την έλαβαν? Διότι ο ίδιος πήγε και είπε: γνωρίζω να σας πω για το συγκεκριμένο έγκλημα και έχω στοιχεία να εισφέρω. Ο ίδιος έπεισε τους εισαγγελείς. Μάλιστα. Κοιτάξτε. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν είχε. Είχε. Ή δεν είπε. Δεν πιστεύω ότι οι εισαγγελείς αποφάσισαν να τον δώσουν ασυλία, ναι, να τον εισαγάγουν σε ευεργετικές διατάξεις χωρίς να έχουν πιστεί ότι ο συγκεκριμένος γνώριζε ουσιώδη πράγματα για την αποκάλυψη του εγκλήματος της διαφθοράς στον χώρο της υγείας και ότι γνώριζε πάρα πολύ καλά ποιοι ακριβώς συμμετείχαν, ναι, στο συγκεκριμένο έγκλημα. Το θέμα είναι αν τα έδωσε όμως. Όφιλε να τα δώσει. Ναι. Και αν ο Λέων νομοθέτης... Αποκαλύπτετε τώρα εσείς ότι είχε κληθεί. Προσέξτε. Παραμονή της δραπέτευσης, της απόπειρας δραπέτευσης. Αργά. Αργά κλήθηκε. Αργά κλήθηκε. Εκεί υπάρχουν τεράστιες ευθύνες από την πλευρά της εισαγγελίας. Και ερωτηματικά πολλά, βέβαια. Και ευθύνες, προσέξτε. Ναι. Τα ερωτηματικά, ναι, είναι γιατί περίμεναν τόσους μήνες, γιατί άφησαν έναν βασικό μάρτυρα, έναν εκ των τριών της έρευνας, τόσο χρονικό διάστημα, χωρίς να του ζητήσουν να προσδιορίσει τα στοιχεία τα οποία προφορικά τους είχε δώσει και τους είχε πείσει ότι αξίζει να λάβει το καθεστώς προστασίας. Και ξαφνικά, εδώ γίνονται πράγματα τα οποία με προβληματίζουν. Κάποιοι έλεγαν ότι ανυπομονούν να έρθουν στα πράγματα για να βγάλουν τις κοκούλες από τους μάρτυρες, να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους και να τους ξεγυμνώσουν στην κοινή γνώμη. Και ξαφνικά βλέπω τα τελευταία 24 ώρα ότι αυτοί που τα έλεγαν αυτά έχουν μετατραπεί σε συνήγοροι υπερασπίσεως του συγκεκριμένου προσώπου. Αυτοί δεν έλεγαν ότι πότε θα του βγάλουμε την κουκούλα και θα τον φέρουμε στη Βουλή να λογοδοτήσουν? Και τώρα λένε ότι αυτός είναι θύμα του αυταρχισμού της εισαγγελίας. Εγώ δεν βλέπω αυταρχισμό. Εγώ βλέπω ότι κάποιοι βολεύτηκαν με την αδράνεια των εισαγγελικών αρχών. Γιατί, κύριε Ακριβοπούλου και κύριε Καψόχα, η ελληνική κοινωνία, χωρίς να εμπλεκόμαστε με τα πολιτικά, έχουν την κοινή αγωνία. Θέλουν κάθαρση. Θέλουν να πολεμηθεί η διαφθορά. Δεν συγχωρούν τους διεφθαρμένους. Διότι αν τους αφήσουμε τους διεφθαρμένους... Και αυτούς που δεν θα την πολεμήσουν. Τη βεβαίως, θα τους έχουμε ξανά στο σβέρκο μας. Mm. Και θα λέμε και πάλι γιατί είμαστε μίζεροι. Θα πρέπει λοιπόν και η δικαιοσύνη να αποδείξει ότι το σύστημα της διαφθοράς στέκεται και το διαλύει και το συντρίβει. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Και τα επόμενα βήματα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολύ καιρό. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει όλα εκείνα τα στοιχεία από την αμερικανική έρευνα που δίνουν την βάση για την άσκηση των ποινικών διώξεων, γιατί απαιτούνται ενδείξεις, σε πληθώρα προσώπων. Έπρεπε να το είχαν κάνει. Έπρεπε η έρευνα να τρέξει. Πόσο καιρό έχουν λάβει αυτά τα στοιχεία που λέτε? Η συνεργασία, εξ όσων από τη θέση που είμαι και μπορώ να γνωρίζω, η συνεργασία είναι διαρκής, συνεχής και είναι από την πλευρά των Αμερικανικών αρχών. Πιστεύω, η άποψή μου είναι ότι είναι ειλικρινής και πλήρης. Μάλιστα. Κύριε Σαράκη, παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή το λόγο σας και επειδή μιλάτε και πάρα πολύ καλά ελληνικά, γνωρίζετε τη σημασία των λέξεων. Και βλέπω και θέλω λίγο να το κάνω εγώ τουλάχιστον και για τους τηλεθεατές λίγο πιο λιανά. Χρησιμοποιείται υπαινικτικό λόγο για την εισαγγελία και για το ρόλο που έπαιξε σε όλη αυτή την ιστορία. Επίσης εγώ καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι, αν είναι έτσι θα μου το πείτε, ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας λειτουργήσε στην ουσία με τις πλάτες κάποιων ενός συστήματος ως δούριος ύπος για να συγκαλυφθεί η υπόθεση. Είναι έτσι, αντιλαμβάνομαι σωστά? Ορθά, πολύ ορθά. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο συγκεκριμένος λειτουργήσε ως φραγμό στην έρευνα. Διότι ο συγκεκριμένος από τη στιγμή που δεν τήρησε τη δέσμευσή του απέναντι στην ένομη τάξη,
με εκείνη την πλευρά που ήρθε σε συμφωνία. Προσέξτε, ήρθε σε συμφωνία να με δική του πρωτοβουλία να δώσει εκείνα τα στοιχεία και να λάβει την ασυλία. Η ένομη τάξη έκανε το χρέος της, του έδωσε την ασυλία, περίμενε να λάβει και τα στοιχεία. Δεν το έκανε. Και το ερώτημα είναι, αυτός βολεύτηκε. Οι φίλοι του βολεύτηκαν. Καλύφθηκαν και η συνενοχή του. Ναι. Η εισαγγελία δεν έπρεπε να του λέει ήρθε η ώρα να κάνεις το καθήκον σου. Εσάς κύριε Καψόχα, δεν σας προβληματίζει ότι εάν δεν υπήρχαν τα αντανακλαστικά των αρχών και δεν τον προλάβαιναν στην πύλη πριν ανέβει στο αεροπλάνο, θα ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για την αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης και αλλά και της ελληνικής πολιτείας. Και θα ήταν και πλήγμα, και επαναλαμβάνω και αυτό που είπαμε πριν, αλλά είναι κρίσιμο έτσι όπως το διατύπωσε και ο Σωτήρης, θα ήταν ένα εργαλείο μεγάλης εμπλοκής της έρευνας. Βεβαίως, κυρία Ακριβοπούλου, από τον τηλεοπτικό σας σταθμό, από την ΕΡΤ στις αρχές Νοεμβρίου, δημόσια στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, είχα βγει και είχα αναρωτηθεί για τον συγκεκριμένο μάρτυρα και ρωτούσα δημόσια τις αγγελικές αρχές και ζητούσα και έλεγα δεν βλέπω να έχει ο συγκεκριμένος καταθέσει ουσιώδη στοιχεία. Γιατί είναι, δεν πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς της νομικής του θέσεως. Και έπρεπε να προσπαθήσει να διαφύγει με την οικογένειά του. Γιατί διέφυγε. Κάποιοι λένε ότι εκβιαζόταν. Εσείς το απορρίπτετε για τον λόγο που έχει κατηγορηματικά. Διότι πριν το να του ζητούν να καταθέσει όσα είχε δεσμευτεί να καταθέσει για να λάβει το καθεστώς, δεν είναι εκβίαση. Και μάλιστα λέω το εξής. Είναι τήρηση του νόμου στην πραγματικότητα. Η τήρηση της συμφωνίας με την ένωμη τάξη. Που προβλέπει ο νόμος. Φαντάζεστε δηλαδή να πηγαίνει οποιοδήποτε και να λαμβάνει ασυλία και να μην δίνει αυτές τις πληροφορίες που έχει υποχρέωση να δώσει. Προσέξτε που σύμφωνα με τον νόμο και ξέρει πολύ καλά γράμματα και είναι ιδιαίτερα ευφυής ο συγκεκριμένος ότι θα πρέπει με αυτές τις πληροφορίες να είναι ουσιώδες για την αποκάλυψη του εγκλήματος, αλλά προσέξτε και για την άσκηση διώξεων σε όλους εκείνους που συμμετείχαν. Άρα ήταν όριος ύπος για όλα, κύριε Σαράκη. Βεβαίως. Και φρονώ ότι αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη θα πρέπει να είναι η θριαλίδα εξελίξεων. Να απελευθερώσει την θα έρευνα. Πρέπει, βεβαίως, θα πρέπει η έρευνα να επιταχυνθεί, θα πρέπει ο καθένας που είναι σε θέση ευθύνης. Και η δικαιοσύνη απονέμεται εν ονόματι του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός θέλει πραγματικά η δικαιοσύνη να είναι αποτελεσματική. Και οι εμπλεκόμενοι έχουν το δικαίωμα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι που είναι αθώοι, και υπάρχουν και αθώοι, να είναι όμοιροι μέσα σε ένα εισαγγελικό γραφείο. Η εισαγγελία σε αυτό το στάδιο της ποινικής διαδικασίας αναζητά ενδείξεις για την άσκηση των ποινικών διώξεων. Η αντίκρωση των επιχειρημάτων του κατηγορητηρίου γίνεται στην κύρια διαδικασία. Στοιχεία δηλαδή συλλέγονται τόσο για την ενοχή όσο και για την αθότητα. Μετά έχουμε το ακροατήριο. Στην παρούσα φάση, στην παρούσα ποινική δικονομική φάση, αρκεί η συλλογή των ενδείξεων. Θεωρώ ότι υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις. Ενδείξεις που προέρχονται τόσο από την ελληνική έρευνα αλλά και από την αμερικανική δικαιοσύνη, που φρονώ ότι ο χρόνος της καθυστέρησης για εμένα είναι ύποπτος. Κύριε Σταράκη, και προσέξτε τι λέω, μείνετε. Θέλω τη δικαιοσύνη, το σπαθί της δικαιοσύνης εν ονόματι του ελληνικού λαού, γιατί υπάρχει το τέρας της διαφθοράς. Εάν δεν το κόψουμε αυτό το τέρας της διαφθοράς, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τότε θα πηγαίνουμε στο γιατρό και θα μας δίνει το φάρμακο από την εταιρεία που τον σπονσοράρει. Τότε θα έχουμε φάρμακα τα οποία δεν θα είναι αξιόπιστα. Τότε δεν θα έχουμε δημόσια υγεία. Τότε θα πεθαίνουμε στα ράτζα. Διότι θα χάνονται τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών που δίνονται είτε με την καταβολή του φόρου τους, είτε έμεσα αγοράζοντας ένα πακέτο τσιγάρα ή βάζοντας βενζίνη, και αντί να έχουμε καλύτερη υγεία, θα έχουμε κάποιους που αποτελούν την ελίτ να είναι πλουσιότεροι εις βάρος αυτού του λαού. Την υγεία ο Έλληνας πολίτης την έχει χρυσοπληρώσει. Απαιτεί λοιπόν τιμωρία για εκείνους που συμμετείχαν καθιονδήποτε τρόπο στη λαιλασία του δημοσίου χρήματος. Και ξέρετε κάτι, κυρία Ακριβοπούλου, έχουν πετύχει. Και αυτό είναι στρατηγική νίκη του συστήματος. Τι εννοείται? Να κάνει αυτή την υπόθεση που είναι εθνική υπόθεση, μάχη κατά της διαφθοράς,
στον χώρο της υγείας, ναι, να την κάνει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Μα εδώ εγώ είμαι πολιτικά, δεν έχω καμία σχέση με την κυβέρνηση. Ναι, είναι το γνωρίζουν όλοι αυτό. Και όταν διαβάζω ότι υπάρχει σκευωρία, οργίζομαι, θυμώνω, προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μου. Κύριε Σαράκη, μια και αναφέρεστε... Πολιτική σκευωρία. Ναι, δεν, ναι, είναι πολιτική σκευωρία. Ναι. Είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο με ποινικές ευθύνες τεράστιες. Ένα σκάνδαλο που κατά την άποψή μου, επιτρέψτε μου, ναι, θα σχολιαστεί από την παγκόσμια κοινότητα. Γιατί μέσω της Ελλάδος οι αθέμητες πρακτικές επηρέαζαν και τις τιμές των φαρμάκων και στις υπόλοιπες χώρες. Ήταν στρατηγική σημασία οι αθέμητες πρακτικές της συγκεκριμένης εταιρείας. Και μια νίκη που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Ναι. Η συγκεκριμένη εταιρεία αρχίζει και συμμορφώνεται. Α. Έχω δει τις οδηγίες που δίνει στα στελέχη της. Ναι. Είμαι ευτυχής που η Νοβάρτης πλέον μιλάει ότι πρέπει τα στελέχη της να έχουν ηθική. Ανακάλυψαν επιτέλους μετά από αυτή την έρευνα, ναι, την ηθική. Αυτό δεν αναιρεί την αναγκαιότητα. Όχι βέβαια, το αντίθετο, αλλά είναι μια νίκη. Ναι. Γι' αυτό και θα πρέπει η ελληνική, βεβαίως, δικαιοσύνη, ναι, να ασκήσει το καθήκον της, να είναι πιστή στον όρκο της, όποιος και αν είναι απέναντί της, όσο ψηλά και αν είναι, θα πρέπει να λογοδοτήσει. Εάν είναι αθώος, δεν προκύπτουν ενδείξεις, να τον απαλλάξουν, να μην ασκήσουν ποινική δίωξη. Εάν για κάποιους υπάρχουν ενδείξεις, θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία. Διότι η ομηρία είναι και αυτό ένα ατόπιμα. Δεν μπορεί να είναι άνθρωποι όμοιροι τέτοιων καταστάσεων. Και μεγαλύτερο ατόπιμα φυσικά είναι το κουκούλωμα, για να το πω λίγο απλά. Κυρία Κρυβοπούλου και κύριε Καψόγα, θα σας πω το εξής. Ναι. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι αυτή την υπόθεση είναι ορκισμένοι να μην την αφήσουν να κουκουλωθεί. Και αυτοί κάποιοι είναι από αυτό το στούντιο μέχρι την Ουάσιγκτον. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, όποιος κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει ή δεν το βλέπει, τότε θα βρεθεί προ δυσάρεστον εκπλήξεων. Κύριε Σαράκη, επειδή δώσατε πολύ έμφαση σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση, θέλω να δούμε μαζί, εννοείται ότι συνεχίζουμε την κουβέντα μαζί σας, τις σημερινές εξελίξεις και έτσι αυτό το πινκ-πονκ το πολιτικό, για να το σχολιάσετε. Και όλες είναι στο ίδιο πλαίσιο ακριβώς που θίξατε οι σημερινές αντιπαραθέσεις. Πάμε, παιδιά. Οι προηγούμενοι είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους, το να κουκουλώνουν με πολύ ωραίο τρόπο τα δικά τους σκάνδαλα και τις ενοχές, όσοι τις έχουν. Θεωρώ όμως ότι ας μην βιαζόμαστε, η δικαιοσύνη καλά κάνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία σοβαρά. Μόνο οι γιατροί ήταν δηλαδή αυτοί που πήραν τα φακελάκια. Εκεί πιστεύει κανείς Έλληνα σοβαρά ότι εκεί εντοπίζεται το μεγάλο σκάνδαλο? Είμαστε στην πρώτη απόδειξη ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο σπηλώσεως πολιτικών προσώπων. Απαιτώ, δεν το ζητάω, το απαιτώ από την κυρία Δημητρίου, την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να ενημερώσει σήμερα την ελληνική δημοκρατία εάν αυτά που γράφουν είναι αλήθεια ή όχι. Αλλιώς θα είναι και η ίδια ενεχόμενη. Μάλιστα. Δεν, ούτε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να είναι εξέλεγκτη, να ξέρετε. Mm-hmm. Εάν είμαστε ενημένοι εδώ. Εάν υπάρχει συνωμοσία κατά του πολιτεύματος, δεν είναι ούτε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανεξέλεγκτη. Εμείς εξακολουθούμε να θέλουμε να πέσει άπλετο φως παντού. Όμως, εάν τα πράγματα αποδειχθούν ότι είναι έτσι όπως προκύπτει τις τελευταίες ώρες, μιλάμε για μια ήλαρο τραγωδία. Ο κύριος Τσίπας νομίζω πρέπει να απαντήσει, που αποκάλεσε τους προστατευόμενους μάρτυρες ως ήρωες όταν ζητήθηκε στη Βουλή να είναι όλοι τους επώνυμοι αυτοί οι μάρτυρες. Τώρα, τι είδους ήρωες είναι αυτοί που όντας προστατευόμενοι μάρτυρες εμπλέκονται ποινικά στην ίδια υπόθεση, ετοιμάζονται να το σκάσουν στο εξωτερικό, μόνο η κυβέρνηση και οι κρατικοί μηχανισμοί γνωρίζουν. Δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και αυτή η υπόθεση. Ξυλώνεται το πουλόδε και μια... θα ξυλωθεί μέχρι τέλους. Αν είστε στην κυβέρνηση, αν δεν είστε. Εγώ λέω ότι θα ξυλωθεί μέχρι τέλους. Αν νομίζετε ότι είναι ανεξάρτητο. Εσείς βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Όσοι έχετε κυβερνήσει, έχετε να λογοδοτήσετε για σκάνδαλα τα οποία θα κρίνει και ο ελληνικός λαός. Σε σχέση με την συγκεκριμένη
κίνηση της εισαγγελίας, εγώ δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο, καθώς είναι αποκλειστική αρμοδιότητά της, της εισαγγελίας διαφθοράς προφανώς, να λειτουργήσει με τον τρόπο που οφείλει σύμφωνα με τον νόμο. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από τη δική μου μεριά να σχολιάσω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αφήσουμε την εισαγγελία απερίσπαστη, να κάνει τη δουλειά της, για να μπορέσουμε να διαλυτάνουμε ένα σκάνδαλο τεράστιο διαστάσεων που δεν μπορεί παρά να έχει και πολιτικές απολύξεις, καθώς είναι δεδομένο ότι η εταιρεία λειτουργούσε με τρόπους οι οποίοι κινούνταν πέραν των ορίων του νόμου για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, και πρέπει να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι πολιτικές απολύξεις αυτού του σκανδάλου. Ο κύριος Γεωργιάδης από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε το σκάνδαλο Novartis βρίσκεται σε μια σύγχυση σε σχέση με τις δηλώσεις του. Έχει μια αγωνία, έχει ένα τρομερό άγχος, το οποίο ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει με τον τρόπο που νομίζει. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο συγκεκριμένος δεν φέρει πλέον την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα, αντίθετα έχει διωχθεί ποινικά. Με αυτή την έννοια δεν υπάρχει καμία αποκάλυψη ονόματος προστατευόμενου μάρτυρα, το αντίθετο. Ένα πρώτο σχόλιο σας απέναντι σε όλα αυτά που ακούσαμε, κύριε Σαράκη. Στη συνέχεια, όσο είπα προηγούμενα, ότι αυτή η υπόθεση έπρεπε να ενώνει. Είναι μια εθνική υπόθεση. Ναι. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Θα πρέπει ο πολιτικός κόσμος επιτέλους να μας πει, να απαντήσει. Είναι απέναντι στη διαφθορά. Δίνουν τη μάχη εναντίον της διαφθοράς στο δημόσιο βίο. Και ο καθένας από αυτούς, ποια είναι η πρότασή του απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς. Εδώ βλέπω ότι κάποιοι έχουν επιλέξει σαν στρατηγική να απαξιώσουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μία υπόθεση που αναφέρονται περιέργως ή αν θέλετε εσκεμμένα μόνο στην ελληνική έρευνα. Να δεχθώ ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σκοπιμότητες, πολιτικές σκοπιμότητες. Η αμερικανική έρευνα τι σκοπιμότητες έχει. Πιστεύει ο σόφρον πολίτης ότι η αμερικανική δικαιοσύνη ασχολείται με τη συγκεκριμένη υπόθεση για πολιτικές σκοπιμότητες της ελληνικής πραγματικότητας? Δηλαδή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει στοχεύσει τη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία για να εξυπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες και ελληνικά πολιτικά συμφέροντα? Ακούστε να δείτε. Σέβομαι εκείνο που βρίσκεται σε δύσκολη θέση και τη στρατηγική την οποία ακολουθεί. Τη σέβομαι. Θα πρέπει να σεβαστούν όμως και εκείνοι την άλλη την πλευρά που αγωνίζεται εναντίον της διαφθοράς. Το δίλημα είναι, είμαστε εναντίον ή υπέρ της διαφθοράς? Δεν υπάρχει καλή και κακή διαφθορά. Δεν υπάρχουν οι δικοί μας διεφθαρμένοι και οι άλλοι διεφθαρμένοι. Είναι το δηλητήριο που μαραζώνει, που σαπίζει την ελληνική κοινωνία, που αποκεφαλίζει την αξιοκρατία, που αποκεφαλίζει την ισονομία και την πραγματική ισότητα στις ευκαιρίες της ζωής. Διότι όταν το χρήμα συγκεντρώνεται με τέτοιους βρώμικους τρόπους στους ολίγους, τους δίνουμε τη δυνατότητα να εξουσιάζουν τις ζωές μας και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι έξω δεν είναι χειμώνας, ότι δεν κάνει κρύο, ότι είναι λιακάδα και μάλιστα έχουμε και καύσωνα. Σας είπα, προβληματίζουμε ιδιαιτέρως για όλους εκείνους που ζητούσαν να βγει η κουκούλα και ζητούσαν το κεφάλι των προστατευόμενων μαρτύρων, σήμερα να είναι συνήγοροι υπερασπίσεώς τους ότι υπήρχε κίνδυνος για την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους και καλά έκαναν και ήθελαν να φύγει, και ότι θα πρέπει να απολογηθούν αυτοί που αποεκατέστησαν την ένωμη τάξη, που δεν τον άφησαν να διαφύγει και πλέον θα πρέπει να λογοδοτήσει, αφού δεν τις έδινε ως μάρτυρα στις πληροφορίες, θα πρέπει να αντικρούσε ένα κατηγορητήριο, διότι προφανέστατα υπάρχουν στοιχεία εμπλοκής του. Και είμαι βέβαιος... Μετατράπηκε σε κατηγορούμενος μέσα σε μία νύχτα, κύριε Σαράκη. Δεν νομίζω ότι ήταν σε μία νύχτα. Δεν μπορεί κάποιος να μετατραπεί κατηγορούμενος σε μία νύχτα. Η δίωξη ασκήθηκε μέσα σε μία νύχτα. Μάλιστα. Και εκεί εγώ μέμφω με την εισαγγελία. Μάλιστα. Ότι τα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να τα βρήκαν το βράδυ της 31 Δεκεμβρίου του 2018 προς 1η Ιανουαρίου. Τα είχαν τα στοιχεία. Και αφού είχαν τα στοιχεία εμπλοκής, σύμφωνα με τον νόμο που λέει
ότι εκείνος ο οποίος είναι μάρτυρας συμφέροντος δεν πρέπει να εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο στις παρόνομες πράξεις. Αφού λοιπόν είχαν τα στοιχεία που έδειχναν ενδείξεις ότι ο συγκεκριμένος εμπλέκεται, άρα εκ των πραγμάτων de facto δεν μπορούσε να είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Και από τη στιγμή που τα έλαβαν αυτά τα στοιχεία, παραχρήμα έπρεπε να επαναξετάσουν το καθεστώς του και να τον καλέσουν ως κατηγορούμενο. Διότι αν είχε διαφύγει, θα ήταν πλήγμα για την έρευνα. Αυτό... Και κάποιος, κυρία Κρυβοπούλου, επιτρέψτε μου να το πω, γιατί είμαι υποχρεωμένος να το πω, απέναντι στους εντολείς μου και απέναντι σε όλους εκείνους που στηρίζουν αυτή την υπόθεση, και μιλάω για τους απλούς πολίτες, θα ήταν θάψιμο. Θα είχαν φύγει στο εξωτερικό και θα ισχυρίζονταν όλα αυτά που θα, τα οποία θα ισχυρίζονταν, και θα υπήρχε εδώ ένα σύστημα που θα στήριζε αυτή την παραπληροφόρηση και θα μας έβγαζε όλους τρελούς. Και θα ερχόταν η μέρα που αυτοί που θα ήταν να απολογηθούν θα απολογούμασταν εμείς δήθεν για τη σκευωρία. Εγώ λοιπόν έχω να πω την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα του καινούριου χρόνου, ότι για αυτή την υπόθεση ξημερώνει πράγματι το φως, το φως της δικαιοσύνης απέναντι στο σκοτάδι της διαφθοράς, απέναντι της απείλας των ισχυρών, διότι ακριβώς μες στην πλάτη του ελληνικού λαού κάποιοι έχουν κερδοσκοπήσει. Για όνομα του Θεού και στην υγεία μας, βάλατε χέρι και στην υγεία, βάλατε χέρι στον άρρωστο, βάλατε χέρι στον συνταξιούχο. Διαλύθηκαν τα ταμεία για να γίνουν κάποιοι κερδοσκόποι για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτοί λοιπόν δεν θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Αυτή. Και θα σας πω κάτι, κυρία Κρυμποπούλου, όχι σε εσάς, μέσα σε εσάς και στον κύριο Καψόγα. Σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν πρέπει να σκέφτονται πολιτικά σε τέτοια θέματα. Θα πρέπει να σκέφτονται πάνω απ' όλα την ανθρώπινη αξία. Δηλαδή υποβαθμίζουν τον εαυτό τους. Δηλαδή θυσιάζονται για ποιον? Για τους διεφθαρμένους? Δεν θα πρέπει να ενώσουμε όλοι μας? Όλοι μας να είμαστε ενωμένοι σε αυτή την υπόθεση. Και να πούμε ότι θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Και θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βάλουν κανόνες κατά της διαφθοράς και να τους στηρίσουν όλοι. Γιατί όταν δεν το κάνουν, σημαίνει ότι κάποιοι βολεύονται με το να υπάρχουν κενά στην νομοθεσία, γιατί κάποιοι βλέπουν την πολιτική ως business. Γιατί ήταν και συνένοχοι, κύριε Σαράκη. Μα όταν κάποιοι, σας το λέω, κυρία Κρυβοπούλου, όταν κάποιος πολίτης αποφασίζει να ασχοληθεί με την πολιτική, ναι, πρέπει να το κάνει με την αξία να προσφέρει στην κοινωνία. Όταν το κάνει γιατί βλέπει την πολιτική για business και τις θέσεις εξουσίας ως ευκαιρία να γίνει πλουσιότερος με τον οποιονδήποτε τρόπο, τότε μιλάμε για τη σαπίλα της πολιτικής εξουσίας και το βλέπετε καθημερινά ότι ο κόσμος, η κοινωνία, ο απλός πολίτης γυρίζει την πλάτη στους πολιτικούς. Και όταν τη γυρίσει στην πολιτική, τότε τα συμφέροντα, γιατί αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν την γνώμη, θα επιβάλλουν και την καθημερινότητά μας και τότε θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι της σκλαβιάς του πολίτη, όπου την ελευθερία μας θα την οραματιζόμαστε, θα τη διαβάζουμε στα βιβλία, αλλά δεν θα τη ζούμε. Θα χάσουμε την ελευθερία. Άρα, μας. Για να δώσουμε έτσι ένα επίγραμμα στη συγκεκριμένη περίπτωση με την οποία άνοιξε όλο αυτό που περιγράψατε τόση ώρα, έτσι πάρα πολύ ανάγλυφα, είναι αλήθεια, και με απόλυτη σαφήνεια και χωρίς καμία υπεκφυγή, κύριε Σαράκη. Η έρευνα πρέπει να προχωρήσει. Ναι, ναι, θέλω να πω το εξής. Ο συγκεκριμένος γνώριζε ότι πια επίκειται η έξοδός του, αν το λέω σωστά, από το καθεστώς ασυλίας. Γιατί τα πάντα διαρρέουν στην Ελλάδα. Ότι απειλείται με άσκηση διώξεων. Όχι, ακούστε, δεν ήταν απειλή. Ήταν εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων. Ναι, απειλή, αυτό το λένε. Τι ναι, απειλή. Όχι, απειλή έχει. Υπήρξε μία συμφωνία, μία ναι, συνδιαλλαγή. Ναι. Επίσημη. Ήξερε λοιπόν ότι το επόμενο που τον περιμένει. Από τη στιγμή που δεν συνεργάζεται. Είναι αυτό. Έτσι, είναι αυτό. Και το ήξερε όχι μόνο επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος, επειδή προφανέστατα, και διορθώστε με αν εικάζω λάθος, κάποιοι ενδεχομένως να τον είχαν πληροφορήσει κιόλας. Και προετοίμαζε τη φυγή του. Να το πω. Ναι. Άκουσα στο βίντεο ότι είπε ο Πρωθυπουργός, ναι, ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι ήρωες. Είναι, ναι, ήρωες. Ναι. Ο συγκεκριμένος, εκείνη την εποχή που το είπε ο Πρωθυπουργός, ήταν ήρωας για όλη την κοινωνία. Mm-hmm. Επέλεξε όμως προφανώς να γίνει ήρωας για ένα κομμάτι ενός συστήματος. Ναι. Και άλλαξε στάση. Ήρωας ύπος, όπως εφαρσώσα. Με την στάση του στη συνέχεια, ναι, ήταν ήρωας
για κάποιους άλλους. Δεν μου λέτε κάτι. Οι αμερικανικές αρχές, τις οποίες για την δράση των οποίων εσείς έχετε την απόλυτη γνώση, εσείς, ξαναλέω για τους τηλεθεατές, συμβάλλετε, ναι, αυτό εννοώ. Ξαναλέω για τους τηλεθεατές ότι ο κύριος Σαράκης είναι ο δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων των Αμερικανικών αρχών, τους οποίους οι Αμερικανικές αρχές, έτσι δεν είναι, κύριε Σαράκη? Σωστά. Έχουν επιλέξει να τους εντάξουν σε ένα και καθεστώς. Και τους αξιολογούν. Συνεχώς, ναι, διαρκώς. Ναι. Και τους έχουν εφιστήσει την προσοχή ότι εάν. Κύριε Κρυβοπού, ναι, ναι. Εάν δεν εισφέρουν στην έρευνα, ναι, αν δεν μπουν την αλήθεια, ναι, εάν αποκρύψουν το ελάχιστο, χάνουν την ασυλία τους. Ναι. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο πέλεκες της Αμερικανικής δικαιοσύνης είναι, ναι, ιδιαίτερα βαρύς και δεν συγχωρεί και δεν αναγνωρίζει ελαφρυντικά. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν στην ομπρέλα την Αμερικανική. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο πλαίσιο της συνεργασίας και της συνέργειας. Γνωρίζετε. Να το διευκρινίσουμε ότι είναι άλλοι προστατευόμενοι μάρτυρες υπό η Αμερικανική ομπρέλα, σωστά. Και άλλοι, και άλλοι στην Ελλάδα. Η Αμερικανική πλευρά. Ναι. Κύριε, επιτρέψτε μου να το θυμίσω στους τηλεθεατές σας. Ναι, ναι, γι' αυτό το θέτω. Από τις 13 Δεκεμβρίου του 2017, με επίσημο έγγραφό τους στις ελληνικές αρχές, γνωστοποιούσαν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο συμπεριλαμβάνεται σε εκείνους που πιθανόν έχουν εμπλοκεί στις αθέμητες πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας. Ναι. Δηλαδή, οι αμερικανικές αρχές το συγκεκριμένο πρόσωπο το είχαν στα μπάρ ήδη. Το είχαν υποδιερεύνηση, ναι, και μάλιστα το είχαν αξιολογήσει στα κορυφαία ονόματα τα οποία εμπλέκονταν στις συγκεκριμένες αθέμητες πρακτικές. Ωστόσο, δεν το ενέταξαν οι ίδιοι στους προστατευόμενους μάρτυρες. Και αυτό ίσως έχει μια κάποια σημασία. Ή εγώ κάνω λάθος? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ότι δεν το ενέταξαν οι αμερικανικές αρχές στο δικό τους πλέγμα των προστατευόμενων μαρτύρων, αλλά τον υπέδειξαν στις ελληνικές αρχές. Κοιτάξτε, ναι, είπα ότι είναι ευφύης. Αλλά να μπορέσει οποιοδήποτε ευφύης να, αν θέλετε, να παραπλανήσει ή να το πω λαϊκά, αθλητικά θα μου το επιτραπεί, να τριπλάρει τις αμερικανικές αρχές, κομματάκι δεν νομίζω δύσκολο ότι έχει γεννηθεί ακόμα. Κομματάκι δύσκολο. Είπατε πριν, και να κλείσουμε με αυτό, ότι τώρα περιμένετε φως στην υπόθεση, ναι, Νοβάρτης. Βεβαίως. Διότι η περίπτωση η συγκεκριμένη ήταν μια απόπειρα εμπλοκής, ανέφευγε, είχε μπλοκάρει έρευνα οριστικά. Δέχεστε αυτό που μου μεταφέρθηκε και εμένα και σας το μεταφέρω και εγώ και στους τηλεθεατές, ότι θα ήταν μια περίπτωση πιο βαριά και από την απόδραση Χριστοφοράκου σε ό,τι αφορά τη συγκάλυψη. Βεβαίως. Άρα αυτή η σύλληψη ξεμπλοκάρει κιόλας. Θα πρέπει να ξεμπλοκάρει. Θα πρέπει ή ξεμπλοκάρει. Ξεμπλοκάρει και θα πρέπει. Έτσι κι αλλιώς. Ξεμπλοκάρουν τα πράγματα, ναι, διότι ακριβώς ήταν μπλοκαρισμένα, ναι, με την δικιά του ασυλία. Ναι. Διότι επαναλαμβάνω, εγώ πιστεύω, η ναι, προσωπική μου άποψη, ναι, ότι πίσω από την ασυλία ήταν και όλοι εκείνοι οι οποίοι στοιχιζόταν και είχε συνεργαστεί και μαζί τους. Και βολεύονταν από αυτή την ασυλία. Εντάξει. Mm-hmm. Και όλοι περιμένουν τις εκλογές. Και είναι λογικό ότι όταν περιμένεις τις εκλογές, περιμένεις ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που σε βολεύει. Ναι. Που αυτό το αποτέλεσμα πιστεύουν κάποιοι ότι θα μπορέσουν να επανατοποθετήσουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα το επαναλάβω όμως για άλλη μια φορά, γιατί θέλω να το ακούσουν. Είναι καθήκον μου να το ακούσουν. Εάν πιστεύουν ότι η ελληνική πραγματικότητα μπορεί να διαμορφωθεί ενώ υπάρχουν άνθρωποι, ενώ υπάρχει δικαιοσύνη, που υπηρετούν άνθρωποι τη δικαιοσύνη, από εδώ μέχρι την Ουάσιγκτον, κατά την ταπεινή μου άποψη, θεωρώ ότι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Μάλιστα. Κύριε Σαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καλή χρονιά. Κρατώ με ενδιαφέρον την προοπτική που μας περιγράψατε ήδη, ότι έρχονται εξελίξεις. Θέλουμε η νέα χρονιά να είναι, ναι, μια μεγάλη νίκη κατά της διαφθοράς. Ναι. Και το χρωστάμε όλοι μας απέναντι στους εαυτούς μας, γιατί πρόκειται για την υγεία, απέναντι στην πατρίδα μας. Πρέπει επιτέλους και η πατρίδα μας αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς που είναι πλέον τριτοκοσμικά να μην συγχωρούνται και να τιμωρούνται. Αυτό ευχόμαστε όλοι, κύριε Σαράκη. Και να'στε, νομίζω ότι και ο ελληνικός λαός είναι και όριμος και συνειδητοποιημένος, και νομίζω ότι μπορεί κατά μεγάλο μέρος να διακρίνει ποιος επιθυμεί την έρευνα και την πάταξη της διαφθοράς στο σύνολό της, ποιος κάνει ότι επιθυμεί την πάταξη της διαφθοράς και ποιος δεν την επιθυμεί.
Και νομίζω ότι εσείς αυτό το εκλαμβάνετε και το προσλαμβάνετε περισσότερο από ό,τι εμείς. Εγώ, συνειδητός της δικαιοσύνης, λέω ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να σταθεί στο ύψος της. Δεν πρέπει να φοβάται τίποτα. Δεν πρέπει να λυγίζει σε οποιαδήποτε πίεση. Θα πρέπει να ασκήσει το καθήκον της απέναντι σε αυτή την ελληνική κοινωνία που σύσσωμη απαιτεί διαφάνεια και κάθαρση. Το να υπάρχουν πολιτικές φωνές που να λένε άλλα πράγματα στην κοινωνία είναι μια ισχνή μειοψηφία. Αυτοί νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Βγείτε ένα γκάλωπ στον κόσμο και ρωτήστε τους. Υπάρχει σκάνδαλο ή δεν υπάρχει σκάνδαλο. Αν σας απαντήσουν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, τότε... Θα σκίσουμε τα πτυχία μας όλοι. Όχι, τότε δεν χρειάζεται να αγωνιζόμαστε εναντίον της διαφθοράς. Αυτή η σύλληψη, και να το κλείσουμε εδώ, θεωρείτε ότι ξεμπρόστιασε και αυτούς τους μηχανισμούς συγκάλυψης εντός της δικαιοσύνης? Κοιτάξτε να δείτε. Όχι σύλληψη. Το τι έκρυβε ο συγκεκριμένος και το πώς. Η απαγόρευση εξόδου. Ναι. Έδειξε τα κενά που υπάρχουν μέχρι και τα κενά στέλνει που υπάρχουν. Και μηνύματα στους μηχανισμούς οι οποίοι δεν θα επιθυμούσαν περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και που μας περιγράψατε εσείς τόσο ανάγλυφα πώς προσπάθησαν να τη συγκαλύψουν, στέλνει ένα μήνυμα. Είναι μάλλον τόσο δυναμικό το μήνυμα. Πολύ. Ώστε... Είναι. Πολύ. Μάλιστα. Έχουν αντιληφθεί ότι... Ότι παιδιά σας πιάσαμε, ξέρουμε πώς δουλεύετε. Αυτό είναι. Ότι δεν κοιμόμαστε, δεν κοιμόμαστε και ότι εμείς έχουμε το Θεό της δικαιοσύνης δίπλα μας που τα βλέπει όλα, τα ακούει όλα, τα αναλύει όλα και θα την απονείμει τη δικαιοσύνη. Αν αυτοί πιστεύουν σε μια άλλη δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω, κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Ευτυχώς που δεν πήρε το αεροπλάνο. Ευτυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς, καλή χρονιά. Να είστε καλά. Break, break, break. Τα είπε όλα ο κύριος Σαράκης. Δεν νομίζω να έφυσε κανένα μα κανένα κενό.